Γεια σου, Ριάλκη. Καλή χρονιά. Γεια σου, γεια σου. Βρε καλό στα κορίτσια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Εσείς ο Χρήστος. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, πρόεδρε. Είμαι ο Κωστήρας. Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία. Ήμουν πάντα πολύ κοντά σε όλους τους διαγωνισμούς ρομποτικής και πρέπει να σας πω ότι ενθουσιάζομαι από το ταλέντο, την ευρηματικότητα, το ενδιαφέρον που δείχνουν όλες οι ομάδες ρομποτικής και όταν βέβαια μπορούν και διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς, ακόμα καλύτερα, μας κάνετε όλες και όλους εξαιρετικά υπερήφανος. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Θέλω να μου δείξετε λίγο τι είναι αυτό το οποίο έχετε φτιάξει, διότι απλά διάβασα για αυτό, αλλά καλό είναι να το δούμε και στην πράξη. Να μου πείτε καταρχάς πώς σας ήρθε η ιδέα. Όταν ξεκινάτε, θα κάθεστε φαντάζομαι και θα λέτε τώρα τι μπορούμε να φτιάξουμε. Οπότε καταρχάς θα μου κάνετε τις συστάσεις πρώτα, θα μου πείτε ποια σχολεία είστε και μετά θα μου πείτε για το πρώτο. Εγώ είμαι τέταρτο λύκειο Αγίας Παρασκευής. Ναι. Είμαι 16 χρονών, στα 17. Δευτέρα λυκείου, ναι. Είμαι ο Χρήστης. Εγώ είμαι Βασιλική, πάω στο γυμνασίο και πηγαίνω στο 5ο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας. Εγώ είμαι η Ήρυδα, είμαι πρώτη λυκείου και πηγαίνω στο πρώτο πολυλυκείο των Αγίων Αργύρων. Εγώ είμαι ο Αλέξης Κωτσικόπουλος, είμαι 13 χρονών και πηγαίνω στη σχολή Μωραϊκή. Πολύ ωραία. Γεια σας, Σόμου, είμαι 18 και πηγαίνω στο ACS. Θέλετε να σπουδάσετε ζητήματα που έχουν να κάνουν με θετικές επιστήμες, φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Τεχνολόγιο όλοι, τι είναι. Εγώ διοίκηση επιχειρήσεων θα το περάσω. Ωραία. Εσύ? Ηλεκτρολόγος. Εγώ θέλω να συνδυάζω τη ρομποτική με την ιατρική. Α, μάλιστα. Αυτό έκανε ενδιαφέρον. Και εγώ ηλεκτρολόγος. Ωραία. Και εσύ? Πληροφορική. Πολύ ωραία. Πώς λοιπόν σας ήρθε η ιδέα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον προϊόν? Κυκλοφορώντας στους δρόμους και έξω, βλέπαμε τυφλούς που αντιμετωπίζαν προβλήματα στην κατακίνησή τους, δυσκολευόντουσαν. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν το πρόβλημά τους και δεν δείχνονταν ο απαραίτητος σεβασμός προς αυτούς. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε και να τους κάνουμε πιο εύκολη τη μετακίνησή τους. Ένα έξυπνο παστού. Ναι, και να είναι και οικονομικά εφικτό προς όλους τους ανθρώπους. Εντάξει, ίσως έγινε με το Βασιλική να μας πει και συγκεκριμένη μέρα που σας ήρθε η ιδέα, πώς τη συνέβη. Όταν μάθαμε το θέμα του διαγωνισμού που είναι μελλοντικές μετακινήσεις, ξεκινήσαμε την έρευνά μας στο ίντερνετ και αποφασίσαμε να βγούμε και στους δρόμους, να δούμε τις μετακινήσεις των ανθρώπων. Και εκεί είδαμε μια γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα με την άρσή της και δυσκολευόταν να περάσει τη διάβαση, γιατί δύο αυτοκίνητα είχαν μπλοκάρει τη διάβαση. Και έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα ρομποτικό μπαστούνι, το οποίο θα μπορεί να τη βοηθήσει μαζί και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με την όρασή τους. Και έπειτα επικοινωνήσαμε και με κάποιους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, μας έδωσαν πληροφορίες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Και έτσι φτιάξαμε και αυτό το μπαστούνι για να τους εξυπηρετεί. Μάλιστα. Πόσο καιρό σας πήρε να το φτιάξετε? Ξεκινήσαμε περίπου τις προπονήσεις μας κατά Φεβρουάριο. Βρισκόσασταν δύο τέτοιες εβδομάδες, ας πούμε. Πώς? Βρισκόσασταν κάθε πότε? Κάθε Κυριακή, περίπου για 4 ώρες, βρισκόμασταν για να ξεκινήσουμε την κατασκευή του μπαστούνιου. Μέσα στην καραντίνα κάναμε online μαθήματα και μετά την καραντίνα την πρώτη ξαναβρεθήκαμε για να συνεχίσουμε την κατασκευή του. Τώρα, μετά στη δεύτερη καραντίνα που ήμασταν τώρα και λίγο πριν τον διαγωνισμό, αυξήσαμε λίγο τις ώρες των προπονήσεων για να μπορέσουμε να οργανωθούμε περισσότερο και να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Μάλιστα. Και ο διαγωνισμός? Ο διαγωνισμός έγινε 13 Δεκεμβρίου, το διαγωνιστήκαμε εμείς. Ναι. Διαρκούσε μια εβδομάδα, διαγωνιζόταν όλες τις ομάδες. Ναι. Έγινε online, τους είχαμε στείλει ήδη μια πρώτη ιδέα, ένα βιντεάκι. Με βίντεο δηλαδή έγινε, έτσι ουσιαστικά. Ναι, παρουσίαση του μπαστούνιου. Και μας είχαν βάλει μέσα σε μια αίθουσα για 2 ώρες περίπου, μία ώρα, την οποία πρέπει να τους στείλουμε την απάντηση σε 2 ερωτήσεις που μας είχαν στείλει τελευταία στιγμή και να τους εξηγήσουμε αυτές τις 2 ερωτήσεις πάνω στο μπαστούνι μας. Αυτή ήταν η διαδικασία διαγωνισμού και τους στείλαμε, μας βαθμολόγησαν με βάση αυτό και το βιντεάκι τους είχαμε στείλει και σε μια πρωτότυπη ιδέα που μας έβαλαν να σκεφτούμε μέσα σε 3 μέρες πριν το διαγωνισμό σχετικά με ένα άλλο θέμα που μας έδωσαν τελευταία στιγμή. Μάλιστα.
Και το πλαίσιο για όλα αυτά ήταν ο. Όπως είπαμε, η Τυψέλη. Μαγία, ναι. Είχαμε αυτή την ιδέα να φτιάξουμε μια ομάδα ρομποτικής, γιατί το πρόβλημα με την τεχνολογία είναι ότι την καταναλώνουμε και δεν την παράγουμε. Ναι. Και αυτή ήταν η ιστορία, να φτιάξουμε μια αγωνιστική ομάδα. Ναι. Είπαμε να το φτιάξουμε με παιδιά που είναι συνεργατών. Ναι. Και η ιστορία ήταν ότι. Καλά, εμείς δεν είχαμε ότι. Δηλαδή, αν πέραμε χάλι, να κάναμε πάρτι. Ναι. Και σκάει το χρυσό, α πούμε, και πάθαμε σοκ. Ναι. Αλλά είναι αστέρι όλοι. Και η παιδεύτηρα δεν υπάρχει. Όπω το βιάζουμε στην ευθύνη θεά. Εσείς πώς εμπλέκηκατε? Εμένα με προσέγγισε το πλαίσιο, ναι. Και επειδή ασχολούμαι με τη ρομποτική πάρα πολλά χρόνια και μου λέει: ναι. Έχουμε αυτό το όραμα, θέλεις, ναι, να συνεισφέρεις. Ναι. Τον τόγισε με μεγάλη χαρά και ήταν, ναι, πολύ όμορφο. Και, ναι, βοήθησα στο να επιλέξουμε τα παιδιά που θα απαρτίζουν την ομάδα και σε όλους τους προπονήσεις της ομάδας μέχρι τώρα. Γεια σας. Και εγώ έχω μόνο υποστήριξη για τη Διάννα, να τίποτα. Έχει περάσει την διαδικασία σαν μαθητής, έχει πολλές Ολυμπιάδες στην κλάτη του. Τώρα που είσαι, τώρα που είσαι, τώρα στο ΙΣΕΑ σήμερα. Τελειώνεις τέτοιος, δηλαδή. Τελειώνεις για την ηλικία. Κάνω ρομποτική τώρα από το 2014. Είσαι ο πιο έμπειρος. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, για να μας δείξετε λίγο πώς βλέπετε. Λοιπόν, το μπαστούνι μας καθορίζεται από 4 εστίες αυτή τη στιγμή. Ναι. Ένα που πηγαίνει δεξιά, ένα που πηγαίνει μπροστά και ένα που πηγαίνει αριστερά. Ναι. Και αυτόν εδώ πέρα ο οποίος προστατεύει το ύψος του κεφαλιού. Μάλιστα. Ο οποίος μόλις εντοπίσει ένα εμπόδιο να έρχεται προς το κεφάλι, γενικά προς το πάνω μέρος του σώματος του, ναι, χρήστη, ναι, ειδοποιεί με μια πολύ ισχυρή δόνηση του χρήστη. Ναι. Και έτσι ώστε να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει. Είναι εξωφορεστές οι δονήσεις για να καταλάβει ποιο αισθητήρα εντοπίζεται το πόδι. Άρα κάθε αισθητήρα στέλνει μια διαφορετική δόνηση και από διαφορετική μεριά τη βλαβή. Α πούμε, ο δεξί αισθητήρα δονείται από τη δεξιά μεριά διαλυγωμένο. Ναι. Ο αριστερό το ίδιο από την αριστερή μεριά, ναι, ενώ το μπροστά δονείται από πάνω τη κάθε δόνηση, ναι, εδώ πέρα, παραχταμένο. Ναι. Για το ύψο του κεφαλιού είναι μια πιο δυνατή δόνηση, η οποία είναι πολύ πιο αισθητή. Και παρατηταμένα από εδώ μέσα. Είναι εδώ μέσα. Μάλιστα. Πες για αυτό με τη δόνηση versus το να τα ακούει με το αυτή που λέει εδώ. Και σε περίπτωση που ο τυφλός ο χρήστης είναι σε κάποιο σημείο μέσα στο σπίτι του και δεν έχει το μπαστούνι μαζί του, θέλει να το εντοπίσει, μέσω Bluetooth που έχουμε βάλει μέσα στο μπαστούνι, μπορεί να πάει στιγμή μέσα στο κινητό του, να πατήσει ένα κουμπί και βγαίνει ένα ήχος από το κουτί αυτό και μπορεί να καταλάβει που είναι και να το βρει πιο εύκολα. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης ιδιαίτερα να σαν τις αισθήσεις, αλλά είναι πολύ, πολύ εύκολο να εξοικειωθούν με αυτή την αίσθηση των δονήσεων που έρχονται από διαφορετικά σημεία της λάδης. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε να το συμπίσετε. Ναι. Και το φοβερό είναι ότι αντί να έχουν ένα Bluetooth το οποίο τους λέει, ξέρω εγώ, πρόσεχε αριστερά, ας πούμε, πήγαινε ευθεία, ναι, τους, και επειδή κάνουν έρευνα αγορά σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι η δόνηση, που είναι πιο δυνατή από όλους. Τώρα να δω εσένα, αρχή μου, εδώ πέρα. Δεν το εδώ μπροστά. Τώρα το καταλαβαίνω. Διακοπωμένα δεξιά. Ναι, επειδή έχει και δεξιά και μπροστά. Ουσιαστικά όποιο εμπόδιο είναι πιο κοντά, αυτό θα κάνει τόνιση. Σε αυτό το σημείο του μπροστά θα κάνει τόνιση. Δηλαδή, άμα έχει δύο εμπόδια και το ένα μπροστά και το άλλο δεξιά, εγώ επειδή είμαι πιο κοντά, θα χτυπήσει η δεξιά τόνιση. Μάλιστα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Και η δόνηση στην ουσία έρχεται μέσα από το κεφάλι. Ναι, αυτό είναι. Τα κουκλάκια είναι και μόνο για το κεφάλι είναι μέσα σε αυτό το κουτί. Είναι μέσα σε αυτό το κουτί. Ναι. Είναι αυτό. Ναι. Και κρύβει λίγο. Ναι, ναι, κρύβει δηλαδή. Ναι. Το κεφάλι είναι πολύ πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που λέτε που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κάνατε έρευνα μόνο σου. Στην ουσία ότι καμία καινοτομία δεν γεννιέται στο κενό. Έχει προφανώς ενδιαφέρον για εσάς αυτή καθ' αυτή η διαδικασία της κατασκευής να δουλεύει, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλεύει η τεχνολογία και για κάποιον. Να έχει χρήστες. Και αυτό το οποίο λέτε ότι τελικά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε κάποιο άτομο με προβλήματα όρασης. Αυτού του είδους η ειδοποίηση σε αντίθεση με ένα ακουστικό σήμα έχει πολύ μεγάλο, πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντυπωσιακό. Το επόμενο βήμα είναι τώρα να το. Εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Πατέντα. Πατέντα. Και μετά να το παράξετε κιόλα. Το ελπίζουμε. Φυσικά. Έχει όνομα ή δεν έχει όνομα? Ναι, το ονομάζει Buddy the Cane. Buddy the Cane. Πολύ, ναι. Buddy ήταν το όνομα του πρώτου σκύλου οδηγού για τυφλούς. Και μια και εμεί φτιάξαμε το πρώτο ρομποτικό μπαστούνι για τυφλούς, όπως να το ονομάσουμε Buddy the Bastoon. Ναι, μπράβο.
Εξαιρετικά. Οι υπόλοιπες ιδέες που είδατε να σας ανταγωνίζονται στο διαγωνισμό. Ναι, είχαμε αρκετό συναγωνισμό και αρκετές ωραίες ιδέες. Δύο που ξεχωρίσαμε. Η μία ήταν ένα ρομπότ το οποίο έλεγχε τις ράτες αναπήρων, έτσι ώστε να μην παρκάρουν παράνομα, να μην τις κλείνουν, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ελπίζω να έχουμε και κλήσεις αυτό. Δεν έφτανε. Και μία άλλη ωραία ιδέα ήταν ένα ασθενοφόρο που ειδοποιούνταν από ασθενείς που είναι πιθανοί να έχουν COVID και έφτιαχνε μόνο τον ολογόρθμο με ποια σειρά θα τους παραλάβει, πώς θα έχουν τη λιγότερη δυνατή επαφή με τον άνθρωπο, για να περιορίσουμε λίγο τις συνέπειες της μετάδοσης της πανδημίας που μας έχει επηρεάσει όλους μας. Έτσι είναι και εσάς και τους μαθητές μας, βέβαια, πρώτα. Πάντως, μπράβο σας. Συγχαρητήρια και πάλι, μας κάνατε και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να γίνονται δράσεις οι οποίες έχουν πραγματικό χρήμα. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα μια εμπειρία που θα τη θυμάστε για όλη σας τη ζωή και νομίζω ότι θα επηρεάσει και πολύ τον τρόπο τον οποίο σκέφτεστε για αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε την επόμενη μέρα. Ασχέτως του αν τελικά καταλήξετε να ασχοληθείτε με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, κάθε νομίζω τέτοιο ομαδικό project για το οποίο πρέπει να δουλέψετε μεθοδικά για έναν κοινό στόχο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και πολύ καλό ότι έχετε και κάποιον ο οποίος θέλει να σπουδάσει διοίκηση στην Ελλάδα. Γιατί για να υπάρχει, όπως είπαμε, για να υπάρχει επιχειρηματική επιτυχία, πρέπει να συνδυάζεται η τεχνολογική καινοτομία με την επιχειρηματική διάσταση. Και όπως μας έλεγε ένας καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μας δίδασκε καινοτομία, μας έλεγε ότι η επιχειρηματική επιτυχία, ειδικά σε επίπεδο νέων επιχειρήσεων, είναι 10% inspiration, η έμπνευση, και 90% perspiration, ο υδρότας δηλαδή. Οπότε τώρα έχει μια καλή ιδέα από μόνο του, δεν λέει πολλά πράγματα, πρέπει να δουλέψει να την υλοποιήσεις. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα δεχτήκατε. Είναι τεράστια τιμή για εμά και τα παιδιά. Εμεί ευχαριστούμε που μα καλέσατε.